Σαν σήμερα πριν από 11 χρόνια ήταν η παραμονή του μεγάλου τελικού κόντρα στην Πορτογαλία. Μπορείτε να μας περιγράψετε το κλίμα της ομάδας εκείνης της στιγμής? Ναι, παραμονή του τελικού με την Πορτογαλία. Ήμασταν στο ξενοδοχείο, όλα τα παιδιά μαζεμένοι. Ήμασταν στα δωμάτια συγκεντρωμένοι πολλά άτομα. Συζητούσαμε για αυτό που είχαμε καταφέρει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ακριβώς τι είχαμε καταφέρει, το ότι φτάσαμε στο τελικό, με ό,τι γινόταν στην Ελλάδα, γιατί ήμασταν μακριά από τη χώρα και δεν ξέραμε ακριβώς πώς ήταν εκεί το κλίμα. Είχαμε βγάλει όλο τον κόσμο στους δρόμους, πανηγυρίζανε. Εμείς δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Απλώς ήμασταν συγκεντρωμένοι για το παιχνίδι, συζητούσαμε πώς μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες του παιχνιδιού. Και γενικά η βραδιά πέρασε έτσι, συζητώντας και κάνοντας διάφορες σκέψεις. Πώς πέρασε για σας η παραμονή του τελικού? Είχατε κάποιο συγκεκριμένο τελετουργικό, κάποιο γουρί? Ποια ήταν τα συναισθήματά σας? Κάθε βράδυ, εγώ πριν κάθε παιχνίδι, συνήθιζα να ξυρίζω τα γένια μου με τη μηχανή. Έτσι έκανα και παραμονή του τελικού. Ήταν σαν γουρί. Και έχω κάποιες προλήψεις και τις κρατούσα. Τα συναισθήματα ήταν ότι θα καταφέραμε, ενώ φτάσαμε στον τελικό, να σηκώσουμε το τρόπαιο. Δηλαδή, όλο το βράδυ σχεδόν εγώ προσωπικά δεν είχα κοιμηθεί, παρότι δεν έπαιζα καθόλου. Ήταν τόσο μεγάλη υπερένταση και περίμενα και ανυπομονούσα να έρθει αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει το παιχνίδι, για να δούμε αν μπορέσουμε να κερδίσουμε την Πορτογαλία μέσα στη χώρα της και να σηκώσουμε το τρόπαιο. Ήταν τόσο έκδηλη η αγωνία μου που σχεδόν δεν έκλεισα μάτι. Τελικά, κατά τη γνώμη σας, όσον αφορά το ψυχολογικό τομέα, είναι πιο δύσκολη η παραμονή ενός σπουδαίου μάτς ή η μέρα διεξαγωγής του, ή εξαρτάται από κάθε παίκτη ξεχωριστά? Θεωρώ ότι η παραμονή του παιχνιδιού είναι πιο αγχώδης μέρα για τους ποδοσφαιριστές, και ειδικά προσωπικά μιλάω. Διότι σκέφτεσαι συνέχεια το παιχνίδι, σκέφτεσαι τον αντίπαλο, σκέφτεσαι την προσωπική σου απόδοση. Ενώ όταν ξεκινά το παιχνίδι και σφυρίξει ο διαιτητής, θεωρώ ότι είσαι συγκεντρωμένος μόνο στο στόχο που έχεις βάλει και είσαι απορροφημένος μόνο εκεί και τα ξεχνάς όλα τα άλλα. Άρα ουσιαστικά για μένα θεωρώ ότι η παραμονή του παιχνιδιού και πριν να αρχίσει το παιχνίδι είναι όλη η ψυχολογική πίεση και πόσο δυνατός μπορείς να νιώσεις και τι προσωπικότητα έχεις για να ανταπεξέλθεις. Λοιπόν, ποιες ήταν οι σκέψεις των παικτών για τον τελικό? Αν υπήρχαν κάποιοι που πίστευαν ότι θα κατακτήσετε σίγουρα την κούπα, και ποια από αυτούς ήταν η ήρεμη δύναμη? Ναι, εντάξει, πολλοί παίκτες έχουν διαφορετική προσωπικότητα, άλλοι είναι πιο ενθουσιώδεις, άλλοι είναι πιο συγκρατημένοι. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση, θα πω όχι για παίκτες αλλά για τους φιλάθλους, από το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε με την Πορτογαλία, οι Έλληνες φιλάθλοι που ήταν στο γήπεδο φωνάζανε από το πρώτο παιχνίδι «Σήκωσέ το τελείες, δεν μπορώ να περιμένω», από το πρώτο παιχνίδι. Και καθώς φτάσαμε στο τελικό, αναπολούσαμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή πόσο το πιστέψανε αυτοί οι Έλληνες που είχαν έρθει εκεί στο παιχνίδι στην Πορτογαλία, και λέμε ότι φτάσαμε στο τελικό και το πιστέψαν αυτοί και μας δίνουν δύναμη ώστε στο τελευταίο παιχνίδι που είχαμε φτάσει να τα δώσουμε όλα και να τους δικαιώσουμε, αυτούς που πιστέψαν από το πρώτο παιχνίδι ότι μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Τι μηνύματα παίρνετε από συγγενείς και φίλους εν ώψη μεγάλης πρόκλησης? Υπήρχε πίστη από άτομα εκτός ομάδας ότι θα καταφέρνατε? Πήρατε δύναμη από αυτούς? Ναι, μιλούσαμε με συγγενείς και φίλους μετά από κάθε παιχνίδι. Μας δείχνανε την αγάπη τους, την πίστη για μας, μας δίνανε μια έξτρα δύναμη, αλλά περισσότερο, και θεωρώ ότι η επιτυχία είναι ότι πιστεύαμε εμείς περισσότερο πάνω απ' όλα στους εαυτούς μας και στην ομάδα, γι' αυτό έγινε και αυτή η επιτυχία. Αλλά είναι σημαντικό ότι όλοι οι φίλοι μας και συγγενείς, και όχι μόνο αυτοί, και ο απλός κόσμος που συναντούσαμε στην Πορτογαλία, καθώς μας συναντούσαν στον δρόμο, μας δείχναν την αγάπη τους, την πίστη για μας, και αυτό ήταν μια έξτρα όθηση για μας ώστε να
δικαιώσουμε όλο αυτό τον κόσμο που πίστεψε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί υπήρχαν Έλληνες που ερχόταν από παντού, από Αυστραλία, Αμερική, οι Έλληνες της Διασποράς που λέμε, κάνανε 12 και 15 ώρες για να έρθουν να δουν αυτό το παιχνίδι και αυτό ήταν για μας μια υποχρέωση ότι έπρεπε να τα δώσουμε όλα και να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε το στόχο. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση για τον τελικό. Το γκολ μπήκε στο 57. Πώς πέρασαν τα υπόλοιπα λεπτά μέχρι το τέλος της αναμέτρησης στον πάγκο? Το γκολ που πετύχαμε στο 57ο λεπτό με την κεφαλιά του Άγγελου του Χαριστέα, μόλις επιτεύχθηκε όλος ο πάγκος, από τους φροντιστές μέχρι το προπονητικό team, μπήκαμε όλοι μέσα για να πανηγυρίσουμε. Από εκεί και πέρα, για λίγα δευτερόλεπτα πετούσαμε στον 7ο ουρανό, αλλά μετά έπρεπε να είμαστε ήρεμοι και να δώσουμε και να μεταδώσουμε και την ηρεμία μας στα παιδιά που παίζανε, και αυτά τα 33 λεπτά που απομένουν σύν τις καθυστερήσεις, προσπαθήσαμε ναι μεν να είμαστε ήρεμοι όπως σας είπα για να μεταδώσουμε αυτή την ηρεμία και στα παιδιά που έκαναν την προσπάθεια εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά καθώς περνούσε ο χρόνος που δεν περνούσε, κάθε λεπτό λες και ήταν ένας αιώνας, καθώς περνούσε ο χρόνος το πιστεύαμε όλοι ακόμα περισσότερο και ειδικά όταν σήκωσε ο τέταρτος διαιτητής τα λεπτά της καθυστέρησης που αν δεν κάνω λάθος ήταν 3, εκεί πέρα όλοι αγκαλιαστήκαμε στον πάγκο και περιμέναμε με ανυπομονησία να σφυρίξει ο διαιτητής. Μόλις σφύριξε όμως έγινε επανζουρλισμός. Αυτά τα συναισθήματα δεν μπορούν να περιγραφούν. Μακάρι να αξιώσει και εσάς να ζήσετε τέτοιες καταστάσεις και τώρα σαν εθνική νέων, αλλά και αργότερα ευελπιστώ να είστε μέλη της Εθνικής Αδρών και να ζήσετε τέτοιες ανάλογες στιγμές. Δεν περιγράφονται αυτές οι καταστάσεις. Είναι καταστάσεις που είναι ανεξίτηλα γραμμένες μέσα στην καρδιά μου, και ειδικά όταν γυρίσαμε στην πατρίδα και είδαμε όλη αυτή την υποδοχή από το αεροδρόμιο μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο, ο κόσμος ο απλός είχε κατακλείσει τους δρόμους, από μικρά παιδιά από ενός χρονών ως παππούδες και γιαγιάδες που 90 χρονών και δείχναν την αγάπη τους καθώς περνούσε το λεωφορείο, κλαίγανε. Τα σκέφτομαι τώρα και συγκινούμε. Μακάρι να ζήσετε κι εσείς ανάλογες στιγμές.